Το θρίλερ της ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχίζεται με τη Λευκοσία να επιχειρεί τώρα να βάλει στα συμβόλαια ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση τόσο με το επενδυτικό όσο και με το γεωπολιτικό ρίσκο. Κατά πληροφορίες προκύπτουν σοβαρά νομικά κενά σε σχέση με το ενδεχόμενο μη υλοποίησης του έργου στο μέλλον για οποιαδήποτε αιτία ή αφορμή. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πρόνοια για τη διακοπή της ροής των 5 δόσεων των 25 εκατομμυρίων ως επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Ταμείο Δημοπράτησης Ρήπων σε περίπτωση που το εγχείρημα δεν ολοκληρωθεί. Όπως δεν υπάρχουν σαφείς πρόνοιες για επιστροφή των χρημάτων που θα διατεθούν η δέσμευση για μία απέτηση αποζημίωση από τη Δημοκρατία σε περίπτωση που το έργο παγώσει ή ακυρωθεί. Περιμένουμε να μπουν στο χαρτί κάποια ζητήματα για τα οποία εμείς διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις. Θέλουμε αυτά τα ζητήματα να διασφαλιστούν κατά τρόπο νομικό, ούτως ώστε να είναι εξασφαλισμένη η Κυπριακή Δημοκρατία μελλοντικά. Οι αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις συνεχίζονται χωρίς να αναμένεται ότι θα βγει άσπρος καπνός μέσα στα αμέσως επόμενα 24 ώρα, αφού οι γκρίζες ζώνες είναι πολύ περισσότερες από τα καθαρά σημεία της συμφωνίας που επρόκειτο να εγκρίνει χθες το Υπουργικό. Πλέον έχει ξεκαθαρίσει πως το Σώμα θα συνέλθει για το θέμα μόνο στην περίπτωση που υπάρξει θετική κατάληξη και σίγουρα μετά το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης, οπότε η κυβέρνηση συγκάλεσε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων μερών στη Λευκοσία. Στη σύσκεψη προσκλήθηκαν και θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών της Κύπρου, η Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αντιπροσωπεία του ΑΔΜΙΑ και εκπρόσωποι της Γαλλικής Κατασκευάστριας Εταιρείας. Θα ληφθούν οι αποφάσεις με τον σωστό τρόπο και στα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να ληφθούν. Δεν υπάρχει καμία εκβιαστική ή κανένας εκβιασμός προς την κυβέρνηση. Ναι. Το ντόμιο της αβεβαιότητας απλώνεται μέχρι τις Βρυξέλλες, αφού οι περιστάσεις για τη συμφωνία απαιτείται έγκριση και από την Κομισιόν. Δεν άσκει απλά να πάρουμε τα χρήματα από τους ρήπους και να τα επενδύσουμε στο καλώδιο 25 εκατομμύρια το χρόνο μέχρι την ημέρα λειτουργίας του 2029. Πρέπει να πάρουμε και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. Πηγές της ελληνικής κυβέρνησης εμφανίζονται ενοχλημένες από τη Λευκοσία, μιλώντας για θλιβερή εξέλιξη και τακτικισμούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο, το Μαξίμου μιλάει για προσχήματα, προφάσεις και χρονοτριβές από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.